το σχέδιο για τους Στεφανέους και το μέλλον του αστυνόμου. Ο Μιλτιάδης, όπως θα δούμε, προχωράει το σχέδιό του για να καταστρέψει τους Στεφανέους, καθώς πλευρίζει τη Βασιλική όλο και περισσότερο. Ο Νερός πλησιάζει τη Βασιλική, καθώς έχει μάθει διάφορες πληροφορίες από την Αρετή για εκείνη και τον Φίλιππο και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να πετύχει το στόχο του, ακόμα και βάζοντας τις ζωές κάποιων σε κίνδυνο. Μια μέρα που ο Μιλτιάδης παρακολουθεί τη Βασιλική, κάνει δήθεν πως ξαφνιάζεται μετά τη συνάντησή τους. Μιλώντας μαζί της, ζητά τον αριθμό του κινητού της για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί της για τα χωράφια και έτσι ανταλλάσσουν τηλέφωνα χωρίς εκείνη να καταλαβαίνει τις προθέσεις του. Στη συνέχεια θα την πάρει τηλέφωνο και θα τη ζητήσει να βγουν για φαγητό. Η Βασιλική όμως αρχίζει και αισθάνεται άβολα με αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, σκοτεινό και δύσκολο προβλέπεται το μέλλον του Γιώργη. Ο αστυνόμος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από όσα θα γίνουν στη ζωή του με την ευτυχία. Θα τη ζητήσει να φύγει μακριά και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της. Μόνο έτσι θα γλιτώσει τη σύλληψη. Ο Βαγιάκος είναι έτοιμος να τη βάλει στη φυλακή, να την κάνει να πληρώσει για το σφάλμα της, να αποκρύψει τη δολοφονία του Ανέστη. Η ευτυχία, λίγο πριν το γάμο, θα αποχαιρετήσει τον Κουράκο με δάκρυα στα μάτια. Θα μαζέψει τα πράγματά της και θα εξαφανιστεί, χωρίς να δώσει ξανά σημεία ζωής. Ο Γιώργης βυθίζεται στο κενό και το μέλλον του φαντάζει Γολγοθάς. Δύσκολα θα σταθεί ξανά στα πόδια του. Στην τρίτη σεζόν θα τον δούμε σκιά του εαυτού του. Θα πάψει να πιστεύει στον έρωτα, θα πάψει να ελπίζει. Οι δύο γυναίκες της ζωής του τον έχουν προδώσει. Θα έρθει ο νέος έρωτας στη ζωή του. Όλα ανατρέπονται στα νέα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.